Θέλετε ονειρεμένο ηλιοβασίλεμα? Σαντορίνη. Υπέροχο φαγητό? Κρήτη. Εναλλακτικό τουρισμό? Σκύρο. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα νησί για κάθε προτίμηση. Κάπως έτσι σκέφτηκαν οι συντάκτες της εφημερίδας Telegraph και διαλέγοντας 19 από τα ελληνικά νησιά με βάση κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους, τα προτείνουν στους αναγνώστες τους. We've had nothing but polite people and lovely smiles and excellent food. Σαντορίνη για την απολαυστικότερη θέα, λέει η Telegraph. Και όχι μόνο, λένε με τη σειρά τους οι τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα. The sunset's nice too, but just the small streets at night, walking around. And the beaches are very, very beautiful. I love the rocks because it keeps everything clean. Κέρκυρα και Λίμνος παίρνουν το πράσινο φως από τους οικογενειάρχες. I like Limnos because it's authentic. You don't get all the thousands of tourists every day, you know, busloads of tourists, and you've got beautiful beaches, great food. Η Ζάκυνθος ήταν πρώτη στην κατηγορία για τις ωραιότερες παραλίες. It's very nice beaches, yes, clear waters. It was very nice. We enjoyed it very much. Υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, όπως λένε οι ξένοι επισκέπτες, προσφέρει η Μύκονος και πεντανόστιμο φαγητό η Κρήτη. Μύκονος, the fantastic clean water, very beautiful. People very kind, good service. I liked the food and I liked the city of Chania. It was beautiful. The old town. Yes. Οι συντάκτες της Telegraph προνόησαν ακόμα και για το ιδανικό νησί για οικολόγους, ψηφίζοντας την χωρίς αυτοκίνητα Ύδρα. It was very charming to have all the cobblestone streets and you didn't have to worry about the traffic, so we found that very charming. Η Νάξος πάλι ήρθε στο διεθνές προσκήνιο αυτές τις μέρες όχι για τις παραλίες και τα σοκάκια της, αλλά εξαιτίας της φημισμένης της πατάτας που η δόξα της έφτασε μέχρι το βιβλίο Guinness.